Γεια σας! Λοιπόν, σήμερα αποφάσισα να ανεβάσω ένα βίντεο με την οικογένειά μου, το οποίο θα ανέβαινε κανονικά 1η Ιανουαρίου, αλλά δεν ανέβασα ποτέ. Και επειδή όμως ξέρω πόσο αγαπάτε τα βίντεο με τη Μέρλιν, την Εμέλεια και τη μαμά Λίζα, είπα σήμερα να σας τα ανεβάσω έτσι σαν bonus βίντεο, οπότε πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα λοιπόν είμαι εδώ με τις αδερφές μου και τη μητέρα μου. Γεια σας. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε βίντεο όλες μαζί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, είναι το τελευταίο βίντεο της χρονιάς και θα είναι και το καλύτερο. Θέλετε να πείτε πώς σας λένε και την ηλικία σας? Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος. Σε περίπτωση που είναι καινούργιοι στο κανάλι μου, μπορεί να μην σας γνωρίζουν. Είμαι η Λίζα, είμαι η μαμά. Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος και είμαι 30 χρονών. Τα θες. Ποια είναι η μεγαλύτερη, εγώ ή η Μέρλιν? Όλοι το ξέρουν. 26. 14. 23. Πολλά. Μητέρα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το Secret Santa Challenge. Έχουμε αγοράσει μυστικά δώρα η μία για την άλλη και θα τα ανοίξουμε. Μέρλιν, θέλεις να τους εξηγήσεις? Ωραία. Τραβάμε, βάζουμε τα ονόματα μας σε κλήρο. Τραβάω εγώ, έχει ένα όνομα. Δεν σας λέω ποιο ήταν. Εγώ είμαι υπεύθυνη να αγοράσω δώρα για το όνομα. Αλλά κανείς άλλος δεν ξέρει, μέχρι που κάποιος θα πιάσει το δώρο που αγόρασα, θα το ανοίξει και θα μαντέψει. Και έτσι κάναμε όλες μας, οπότε έχουμε εδώ πέρα μία στίβα με τη δώρα, να σας τα δείξω. Αλλά δεν έχουμε ιδέα ποιο είναι ποιο. Θα τα σηκώσω? Όχι, όχι. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποιος αγόρασε τι. Οπότε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε. Νώρα, έχουμε ταλιατέλες, δεν είναι αυτά, στο φούρνο. Φασολάκι, μία τεράστια σαλάτα, η οποία τι έχει μέσα? Έχει λάχανο, αγκουράκι, ντομάτα και pomegranate, ρόδι. Τι, να σε δείξω? Κούκλα, πω, μου άρεσε πάρα πολύ. Και το παντελόνι είναι τέλειο, το τζιν. Αλλά αυτή η μπλούζα είναι εξαιρετική. Για βγάλε τα μαλλιά σου από τη μέση, να τη δω. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι τέλειο, τέλειο. Έχουμε λοιπόν πουρέ και κοτόπουλο. Πρέπει να έχει και γέμιση αυτό το κοτόπουλο. Ναι. Και gravy. Θέλετε στο βίντεο να πώς βγάζετε κάθε μέση στη φωτογραφία? Εγώ πώς βγάζω? Η Μέλα σε κάνει τέλειο. Η Μέλα, δείξε πώς βγάζει η Μέλα με τη φωτογραφία. Ναι, κάπως έτσι. Και γυρνάω. Ναι, 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 έτσι, έτσι, έτσι κάνω. Αυτά ακριβώς, ναι. Με ξέρει. Χαμογελάω βέβαια και πολύ στα stories μου σπάντα. Ναι, και άμα κάνει έτσι. Εμέ. Ναι, ναι. Η Μέρλιν πώς κάνει? Η Μέρλιν κλείνει το στόμα. Ναι, ναι. Για κάτω ξανά. Δεν το κλείνει, κάτι κάνει. Δεν το κλείνει. Ναι, ναι. Και γυρνάς λίγο το κεφάλι σου στο πλάι. Σήκω στο φρύδι. Βασικά μου βγαίνει αυθόρμητα. Δεν ξέρω, ανεβαίνει από μόνο το φρύδι μου. Κολλήσε εκεί πάνω. Και τώρα ήρθε η ώρα του challenge. Εμέλεια, θέλεις μια σκηση μικρότερη να τράβηξεις το δώρο σου από τη στίβα? Να πάρεις το δώρο σου. Ναι, λοιπόν, ποιο είναι? Να, το αυτό λέει. Εδώ. Εμέλεια λέει. Ναι. Το μικρότερο για τη μικρότερη. Αλλά τα καλύτερα δώρα έρχονται σε μικρά πακέτα. Μεγαλύτερο για τη μεγαλύτερη. Δεν μπορούμε να μάθουμε ποιος το πήρε πριν το ανοίξουμε. Τι νομίζεις πως είναι, τι νομίζεις πως είναι? Τι νομίζεις πως είναι, ναι. Καγαλό σοκολατάκια. Όχι. Μπορεί να είναι... Σκουλαρίκια. Κοριέ. Φοράω. Δαχτυλίδι σε έτσι ωραίο κουτί. Σαπούνι. Μια μπάρα σαπουνιού ντάμπ. Ωραία, το ανοίγω. Άνοιξε το. Σαπούνι. Έλα. Αυτό δεν είναι που σου άρεσε. Είναι wow, τέλειο. Ναι, κάνει. Τι λέει? Diamonds. Είναι καιρός. Και έχει diamonds πάνω σε όλο το κουτί. Και καταρχάς έχει πάρα πολύ όμορφο κουτί. Ποια πιστεύεις ότι στο πήρα αυτό το βάρο? Εσύ. Γιατί σ' αρέσουν έτσι πιο... Τα diamonds. Τα girly. Αλλά αρέσουν πάρα πολύ και στην Αμέλεια. Όχι, μην το πιστώ ποιος το πήρε. Ναι, δεν λέω. Είναι πολύ το aesthetic σου. Το μπουκάλι είναι πολύ. Είναι τέλειο. Σε διαμάντι είναι. Να μυρίσει κι εγώ. Τι ωραίο. Μυρίσε.
Λοιπόν. Να το ανοίξω εγώ τώρα το δικό μου. Ναι. Τώρα ναι, άντε, άνοιξε το εσύ. Baby. Το διάβασα πριν. Α, δεν άντεχες. Okay. Και τώρα θα δείτε πως ανοίγουμε. Δεν είναι εύθραυστο, ε. Δεν είναι, όχι. Θα δείτε τώρα πως ανοίγουμε ένα δώρο. Είσαι τρελή. Τι είναι αυτό. Για να δω. Μια μπλούζα. Το παίζω. Είναι πιτζάμα. Πιτζάμα είναι. Έλα, όχι, έχει ένα ύφασμα. Ναι, εδώ και τα Χριστούγεννα πήρα κατσαρόλες. Πήρα κατσαρόλες και όλα τα πράγματα. Κάτι θέλουν να μου πούνε. Η Μέριλιν φέτος πήρε ένα ταψί, ένα τηγάνι και το πάνω μέρος μιας πιτζάμας. Το πάνω μέρος, με τρελαίνει. Είναι πάρα πολύ μαλακά όμως, μακάρι να μπορούσατε να τα κουμπίσετε. Ποιο πιστεύεις ότι σου το πήρε αυτό? Η Μέλια, γιατί δεν είχε και τα λεφτά να μου πάρει και το κάνω. Καλά, είναι τέλειο. Για να σας πω, όχι, είναι τέλειο. Είναι very soft. Είναι όντως πολύ μαλακό. Είναι very soft. Αυτό είναι για αγκαλιές. Είναι τέλειο. Μαμά, θέλεις εσύ να ανοίξεις τα δουλειά. Ναι, αυτό. Και αυτό με το πλοίο. Αυτό όμως, έχω καταενθουσιαστεί με το περιτύλιγμα. Και γράφει το όνομά μου, Λίζα. Άλλη μιλάει μόνη της. Μόνη της, τι μιλάς. Καλά κάνει. Με ποιο μιλάς. Εσύ με ποιο μιλάς. Εντάξει, η μητέρα μιλάει με το κοινό, εμείς μιλάμε μεταξύ μας. Το κινητό τι έχει, τι σχέση έχει. Εσύ μιλάς, ναι, καμία σχέση. Πάμε. Μπορεί να είναι η Μέριλεν, η οποία κάνει κάτι τέτοια. Μπορεί να μας λένε και η Εμέλεια. Η Μανουέλα πάντως δεν είναι. Να σου πω κάτι, αυτό το σημείο που είναι έτσι μπορεί να είναι έτσι. Δάσκη. Πώς. Αυτό πρέπει να είναι με στάμπινο, με highlighter. Μου άρεσε το effort όμως γιατί εδώ λέει Λίζα. Λίζα με αυτοκόλλητα. Αυτό είναι τέλειο, οκ. Τώρα όμως δεν θέλω να το χαλάσω. Ωραίο. Είσαι Λόρα. Ω, make-up from foundation. Ωραίο. Τέλειο. Είχα και εγώ ένα YSL foundation στο παρελθόν και είναι εξαιρετικό, αλήθεια. Εξαιρετικό. Και εγώ είχα ένα YSL και είναι, έχουν την πιο ωραία υφή από όλα τα make-up που έχω δοκιμάσει. Εδώ βάλε μου το χέρι σου. Σαν να έχω τα πιο προφέρει. Καλέ, τέλειο είναι. Το νιώθεις. Σαν να βάλεις πούδρα είναι. Σαν να έχεις βάλει πούδρα. Νομίζω αυτό ήταν the best. Ποια πιστεύεις ότι το πήρε? Το χρυσό μπουκαλάκι παραπέμπει στην Μανουέλα. Το thoughtfulness ότι πια με ξέρει πολύ καλά είναι η Εμέλεια. Ξέρει τι έχω ανάγκη. Μπορεί να ήταν και η Μέριλεν γιατί... Πιο λογικό να ήταν η Μέριλεν. Πολύ λογικό να ήταν η Μέριλιν λόγω της δουλειάς της. Ναι, αλλά τέλος πάντων δεν λέω. Οκ, οπότε λέω και για τις τρεις. Δηλαδή η Μανουέλα διάλεξε μία. Διάλεξε μία. Η Μέριλιν. Και τώρα σειρά μου να ανοίξω εγώ δώρο. Ναι. Αυτά είναι τα δικά σου. Έχω δύο. Μανουέλα έχει το πιο μεγάλο. Φυσικά. Άνοιξε το πρώτο. Πρώτο το μεγάλο. Παιδιά, τι λέτε, είναι τεράστια. Τέλεια. Τι είναι όλο αυτό? Έχει και κάρτα. Α, λέει Μανουέλα XOXO. Gossip Girl. Θα βγει και με μια Gossip Girl. Πότε θα βγει? Θα το δούμε. Βέβαια θα το δούμε. Με νέους ηθοποιούς όμως. Ξέρω τι είναι. Λοιπόν. Τι είναι αυτό? Κεραστάς. Άρα αυτό είναι σίγουρα από τη Μέριλιν. Μάσκα αναζωογόνηση για μαλλιά με έλλειψη πυκνότητας. Ιδανικό για μένα. Να σου πω ότι είναι. Πες μου εσύ τι είναι. Είναι mauve conditioner για τους μπλε, για τους κίτρινους τόνους. Α, για όσους έχουν λίξει ναι, μαλλιά. Ναι. Είναι μπλε, οπότε είναι για silver, είναι για ακριβώς αυτό που θες εσύ, δεν είναι ακριβώς το mauve. Ναι. Είναι για πιο... Τέλειο. Και θα πάω να ξαναβάψω τα μαλλιά μου όλα ξανθά. Θα τα δείτε πάρα πολύ σύντομα, πολύ ξανθά. Οπότε είναι τέλειο. Και έχουμε ένα ακόμα. Θέλω να μυρίσω τη μάσκα, μπορώ. Αχ, ναι, και εγώ θέλω να τη μυρίσω. Αχ, wow. Με όλα μύρισε εδώ. Αχ, τι ωραία που μυρίζει. Μυρίζει τέλεια. Τι μυρίζει. Δεν σα αφήνω. Θυμίζει καλοκαίρι. Όχι, ναι, αυτό θα έλεγα. Ναι, να μυρίζει και είναι μικρές σαμπούλες να τα ανοίξουμε. Ναι. Το οποίο είναι για πύκνωση. Εγώ πιστεύω πως αυτό το δώρο που το πήρε η Μέριλιν. Ωραία. Ωoo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 o
Τέλειο. Τέλειο. Απίστευτο. Τέλειο. Ναι, καλά. Έχει με τις μέρες. Τι λέει, 1, 2, 3, μπούλες. Ναι, έχει με τις day 4. Για πόσες μέρες, είναι για 15 μέρες. Θα σου πω κάτι, περίμενε, μήπως έχει κι άλλο από κάτω. Α, ναι. Να το, έχει και από κάτω. Και έχει κι άλλο από κάτω. Τι ωραία που είναι. Θα έχω μαλλιά. Εγώ λέω, σαν το κρατάτε εκεί, να πιάσει ο καθένας αυτό που έδωσε. Ωραία, παίρνουμε κάθε μία το δώρο της. Ναι. Βάλτε το στα πόδια σας. 1, 2, 3. Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε. Ακούστε με. Ακούστε με. Ναι, γιατί έπρεπε για να το πω. Ήθελα πολύ να το δικαιολογήσω. Πρώτα απ' όλα, φέρνουν σε 2 ξεχωριστά πακέτα και μου ήρθε μόνο αυτό. Και περιμένω 3 εβδομάδες. Μόλις μου ήρθε το κάτω μέρος της πιτζάμας, 6 εβδομάδες μετά. Το άλλο θα είναι άσπρο πάλι. Είναι άσπρο, να σου πω κάτι. Λοιπόν, μου είχε πει η μητέρα μας πριν κάνουμε το Secret Santa ότι θέλεις πιτζάμες, εντάξει. Ναι, και μου είχε πει, ωραία, και μου είχε πει κιόλας ότι η πιτζάμα δεν θέλεις η κάτω πιτζάμα να κλείνει. Α, οπότε ναι, έπρεπε να βρω μια πιτζάμα η οποία δεν κλείνει κάτω. Μετά έπρεπε να βρω μια πιτζάμα η οποία να έχει καλό quality και να είναι μαλακιά. Αλλά να μην είναι fleece. Και να μην είναι fleece όμως και να μην κλείνει και από κάτω. Ήταν η μόνη. Είναι ωραίο το άσπρο. Ναι, σοβαρά. Ενώ ήθελα να σου αγοράσω μπλε, ήμουν ανάμεσα σε αυτό ή στο μπλε. Αλλά αυτό ήταν καλύτερο από το μπλε. Σε quality. Και είπα δηλαδή καλύτερα ποιότητα παρά όμορφια. Γιατί ξέρω ότι δεν είναι τόσο πολύ όμορφια. Πήρα κατσαρόλες, τα ψιά και μια πιτζά μου που δεν μοιάζει. Συγγνώμη, πήρες και ρούχα. Φαγητό. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ναι, lunch. Τις περιποιούμε καλά τις αδερφές μου. Μα τι μοιράζε. Έχω Fridays. Μυρίζει κινέζικο. Πάντα μυρίζει κινέζικο το Fridays. Γιατί. Δεν σου μυρίζει κινέζικο. Ενώ είναι burgers, ας πούμε. Ωραία, ναι, λέω εγώ σου πήρα αυτό. Αλήθεια. Ναι. Τέλειο. Δεν νομίζω πως είναι. Είναι τέλειο. Όχι, νομίζω... Δεν το περίμενα να μου πάρεις εσύ τα άλλα. Και αυτά τα πήρες εσύ. Να πάρω. Είναι δύο πράγματα. Όχι, ένα. Απλά πρέπει να αντιδράσει. Κοίτα, είδα στο κεφάλι σου. Καλά, έτσι. Πολύ μεγάλο. Μαμά, αυτό το πήρα εγώ έτσι. Κοίτα. Αχ, μέμι μου. Thank you. Τι είναι αυτό καλέ. Τι είναι vegetarian burger. Όχι. Είναι onion rings μέσα. Τώρα που είπες όλο άσπρο, έχει αρέσει και μου αρέσει πολύ ιδέα. Είναι πολύ ωραίο το άσπρο, θα σ' αρέσει. Είναι και relax, είναι relax. Είναι relax, δηλαδή θα πας να κοιμηθείς και θα νιώθεις clean and comfortable and relaxed. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Να πάτε να ακολουθήσετε τις κοπέλες στα Instagram. Τι μας είναι κοπέλες. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας. Πώς βγάζει η Μανουέλα thumbnail. Είμαστε έτσι όπως ποζεύουν οι Αμερικάνες. Δεν είναι πολύ family η Αμερικανιά φώτο. Να κάνω μια Αμερικανιά φώτο για να στείλω στην οικογένεια. Όχι, δεν θέλω να Μπάρμπαρα. Happy New Year. Με ένα κρύο.